Νέε κατηγορίε εργαλείων με επίκεντρο την ένταση των κυματισμών και των ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Λιμενοβραχίωνα του Ηρακλείου ετοιμάζουν να κατασκευάζουν Εσθονίοι επιστήμονε, που ναι, μεν κατασκεύασαν στα πρότυπα τη Βόρεια Θάλασσα κυματογράφου και ρευματογράφου που τοποθετήθηκαν πέρυσι την Άνοιξη στο Ηράκλειο για να καταγράφουν τα δεδομένα και να συμπληρώνουν τι προγνώσει. Πλην όμω, πριν καν συμπληρωθεί ένα χρόνο, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρο του καταστράφηκε από την πίεση των φαινομένων. Τα όργανα αυτά μα τα είχε προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο του Ταλίν, μια spin-off του Πολυτεχνείου συγκεκριμένα του Ταλίν. Καταλαβαίνετε, εκεί πέρα είναι βόρεια θάλασσα. Η βόρεια θάλασσα έχει τελείω διαφορετικά ε, χαρακτηριστικά στην υδροδυναμική τη από ότι η θάλασσα τη Μεσογείου, για παράδειγμα, ή το κριτικό πέλαγο. Τα πολύ έντονα ρεύματα. Τα οποία υπάρχουν στην περιοχή εκεί, στην είσοδο του λιμανιού, και που είναι γενικότερο χαρακτηριστικό τη θαλάσσιας περιοχή μα, αυτά ε, κατέστρεψαν τα όργανα. Τα όργανα τοποθετήθηκαν από επιστήμονε του Εργαστηρίου Παράκτεια και Θαλάσσια Έρευνα του ΙΤΕ, που στην προσπάθεια να ελέγξουν τα δεδομένα των κυματογράφων και των ρευματογράφων, διαπίστωσαν την καταστροφή ω συνέπεια τη ένταση σε αυτό ακριβώ το σημείο. Για παράδειγμα, εκείνη την ώρα βλέπαμε στο ο κοντρόλ του υποβρυσίου ότι το σπρώχναμε προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με 4 ή 5 κόμβου, αυτό έμεινε ακίνητο. Σε κάποια άλλη φάση, με 4-5 κόμβου, που είναι κατά βάση η ενδεικνυόμενη ταχύτητά του, μα το έπαιρνε προ την κατεύθυνση του ρεύματο. Σημαίνει ότι το ρεύμα λειτουργούσε με περισσότερου κόμβου. Όλα αυτά έχουν κανονίσει αυτή να είναι πιο ανθεκτικά στα καινούργια όργανα που μα δίνουν. Τώρα πρέπει το επόμενο βήμα να τους ζητήσουμε να μα υποδείξουν. Βεβαίω, αυτό μπορούμε και μόνοι μα να το σκεφτούμε και να το δούμε. Ε, ποιο αποτελεσματικό τρόπο στερέωση και στήριξη εκεί πέρα. Όπω ανέφερε ο διευθυντή του εργαστηρίου, ένα από του κυματογράφου και ρευματογράφου εξακολουθεί να καταγράφει πλην όμω τα δεδομένα και κυρίω η ευαλωτότητα των εργαλείων στι θάλασσε τη Μεσογείου, ανοίγει το δρόμο για νέε προσεγγίσει μακριά από τι αποτυπώσει τη Βόρεια Θάλασσα που έχει αργό σύρτο και όχι επαναλαμβανόμενο κυματισμό που αν συνδεθεί με έντονα ρεύματα διαμορφώνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον όπου και τα όργανα θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη δυναμική. Είναι μια σημαντική... Ε, πληροφορία και για του κατασκευαστέ των αισθητήρων και μια εμπειρία από τον τρόπο που πρέπει να τα στηρίξουμε και να τα στερεώσουμε όπου τα στερεώσουμε σε τέτοιο περιβάλλον από ρεύματα και κύματα, έντονο όπω είναι οι, μπροστά από το λιμμένο βραχίωνα. Ε, και βεβαίω δεν έχουν καταστραφεί οι τρει αυτή τη στιγμή, Έχ, έχει παραμείνει ο ένα στην θέση, το οποίο συνεχίζει και γράφει και δημιουργούμε την βάση των δεδομένων την οποία χρειαζόμαστε. Πάντω, σύμφωνα με τον κύριο Καμπάνη, η καταγραφή και η ανάλυση δεδομένων θα συνεχιστεί με στόχο να ενισχυθούν τα μοντέλα που θα συνδέονται με την κατάσταση των θαλασσών. Στοιχεία απόλυτα χρήσιμα ακόμη για την ναυσιπλοεία και την αλεία. Ενδιαφέρον σημείο εκεί πέρα, επειδή είναι ένα χώρο πολύ, πολύ σύχναστο, θα έλεγα, με σκάφη μικρά, μεγάλα και διάφορε δραστηριότητε. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω του κυματισμού και των, και των ρευμάτων. Ακριβώ.